Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Περιφέρειας Υπήρου σε συνεργασία με την Βουλευτή Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας Έλενα Ράπτη, συντονίστρια για τη χώρα μας της καμπάνιας 1 στα 5 και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, διοργανώνουν διαδικτυακή μερίδα την ερχόμενη Δευτέρα 28 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι με θέμα «Η παιδική κακοποίηση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, ο ρόλος των γονέων αλλά και των εκπαιδευτικών στην πρόληψη του φαινομένου». Για το θέμα αυτό θα συζητήσουμε τώρα με την Πρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Υπήρου, την κυρία Παναγιώτα Μητροκώστα, την κυρία Γιούλα Μητροκώστα, όπως οι περισσότεροι τη γνωρίζουμε. Καλησπέρα σας, κυρία Μητροκώστα. Καλησπέρα σε εσάς, τους τηλεθεατές. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα να περάσει στην ευρύτερη κοινωνία. Απασχολεί όλους μας, έχει να κάνει με την παιδική κακοποίηση. Αν μου επιτρέπετε, η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας και στην περίοδο αυτή της πανδημίας δεν έμεινε άπραγη. Συνεδριάζαμε τακτικά, αξιοποίησαμε μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα τα τεχνολογικά μέσα. Μπορεί να μην επιτρεπόταν να είχαμε διαζώσεις, συνεδριάσεις ή δράσεις, όμως μέσα από τις διαδικτυακές συνεδριάσεις προχωρήσαμε θέματα που απασχολούν την Επιτροπή μας, όπως είναι τα θέματα της έμφυλης βίας, θέματα οικογένειας, θέματα εργασιακά, κακοποίησης των γυναικών, βίας κατά των γυναικών. Και φυσικά είμαστε δίπλα σε όλα τα κοινωνικά θέματα. Ένα από αυτά είναι και η κακοποίηση των παιδιών. Ένα θέμα το οποίο η βουλευτής Θεσσαλονίκης, η κυρία Ράπτη, είναι η συντονίστρια για τη χώρα μας. Έχει μια οδηγία εδώ και χρόνια αρκετά από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Υπάρχει ένα σύμφωνο, το οποίο εμείς στην προηγούμενη περιφερειακή θητεία, τόσο ο κύριος Περιφερειάρχης όσο και εγώ ως Επιτροπή Ισότητας, υπογράψαμε αυτή το σύμφωνο συνεργασίας με το Συμβούλιο της Ευρώπης μέσω της κυρίας Ράπτη. Και κάναμε και δράσεις τότε σε συνεργασία με τα συμβουλευτικά κέντρα στα Γιάννενα, στην Άρτα, στην Πρέβεζα. Συνεχίσαμε την επικοινωνία προσωπικά με την κυρία Ράπτη. Προχωράμε και άλλα θέματα που μας απασχολούν και ως γυναίκες και ως κοινωνικά θέματα. Πρόσφατα είχαμε βρεθεί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Είπαμε ότι έχουν προχωρήσει τα πράγματα και από την Ευρώπη όσον αφορά την παιδική κακοποίηση. Γνωρίζουμε ότι και η κυβέρνηση, μέσω και της κυρίας Ράπτης που το έχει επικοινωνήσει με τον κύριο Πρωθυπουργό και σε υπουργούς, το αναδεικνύουν και προσπαθούν να κάνουμε ό,τι μπορούμε όλοι για την πρόληψη. Θα μπει και σε κάποια σχολεία ως μάθημα. Και λοιπόν, την τελευταία περίοδο η κυρία Ράπτη προχώρησε σε μια συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τον Υφυπουργό κύριο Στεφανή. Γνωρίζουμε ότι οι ένοπλες δυνάμεις έχουν μια μεγάλη εξωστρέφεια και η πολιτική ηγεσία και ο συγκεκριμένο κύριος Υφυπουργός αγκάλιασαν το θέμα αυτό. Ξεκίνησαν κάποιες δράσεις οι οποίες απευθυνόντουσαν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς των ενόπλων δυνάμεων σε όλη τη χώρα για να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, το προσωπικό, όλο στρατιωτικό και μη. Και έγινε μια εξαιρετική δουλειά. Επειδή είχα συνεργαστεί πάλι με το Υπουργείο Άμυνας παλαιότερα σε άλλο θέμα ιατρικό, για θέμα καρκίνου του μαστού και ουρολογικά θέματα, είχαμε κάνει μια εξαιρετική δράση σε όλη την Ήπειρο. Έχουμε μια εξαιρετική επικοινωνία. Έτσι λοιπόν συζητήσαμε και προχωράμε αυτή την δράση λίγο διαφορετικά από ό,τι την είχε το Υπουργείο προς τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Στην Ήπειρο δεν έχουμε βρεφονηπιακό σταθμό, όμως έχουμε την Οδό Ταξιαρχία, έχουμε τα αυτά. Γίνεται λοιπόν αυτή η δράση σε συνεργασία με το Υπουργείο και θα μας τιμήσει και είναι πολύ τιμητικό και για την Επιτροπή και για την Περιφέρεια ο κύριος Υφυπουργός, ο οποίος θα απευθύνει ένα χαιρετισμό και θα κάνει τοποθέτηση στις 28, όπως και η παρουσία της κυρίας Ράπτη. Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ αξιόλογη ημερίδα, η οποία έχει σαν στόχο την ενημέρωση, την πρόληψη πάνω απ' όλα, πώς μπορούμε να επιτύχουμε αυτή την πρόληψη σε όσο το δυνατόν καλύτερο επίπεδο. Θα δούμε ποιος είναι ο ρόλος των γονέων, των εκπαιδευτικών. Μας θυμάμαι με την παρουσία και τις ομιλίες τους ο εκπρόσωπος επίσης από την αστυνομική διεύθυνση Ιωαννίνων, συνεργαζόμαστε εξαιρετικά και από το τμήμα ενδοοικογενειακής βίας. Είναι το διαδίκτυο ένα μέσο το οποίο και αυτό συμβάλλει στην κακοποίηση των παιδιών με τον τρόπο τους όταν είναι ανεξέλεκτη η χρήση από τα παιδιά. Έχουμε ενδιαφέρουσες ομιλίες. Έχουμε το Συμβουλευτικό Κέντρο Ιωαννίνων, το οποίο θα μιλήσουν οι ψυχολόγος που είναι εκεί. Έχουμε εκπρόσωπο το Πανεπιστήμιο, την κυρία Μαραγκουδάκη, που θα το δει από την κοινωνιολογική πλευρά. Μια εξαιρετική ημερίδα. Θα θέλαμε πραγματικά, έχουμε στείλει μέσα στο πρόγραμμα που έχει αποσταλεί τόσο σε εσάς όσο και σε αρκετούς φορείς, συναδέλφους σε όλη την αυτοδιοίκηση και παρακαλώ ειλικρινά
αφορά όλους μας αυτό το θέμα, είτε γονείς είτε όχι, αφορά όλους και θα πρέπει να το παρακολουθήσουν όλοι και να μπορέσουμε να αφυπνίσουμε τις συνειδήσεις όλων. Κυρία Μητροκώστα, παιδιά... πάνω σε αυτό, αν μου επιτρέπετε, έχω ένα ερώτημα. Θα πει βέβαια κανείς, φανταστείτε να μην γινόντουσαν και αυτές οι εκδηλώσεις που έχετε κάνει ως Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, αλλά υπάρχει μια έξαρση τα τελευταία χρόνια και ως προς την παιδική κακοποίηση, αλλά πολύ περισσότερο όμως και προς την έμφυλη βία. Και αυτό αποτυπώνεται καθημερινά και μέσα από τα δελτία ειδήσεων και μέσα από διάφορα δημοσιεύματα. Παρόλες τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται, έχετε συζητήσει αυτό το θέμα, δηλαδή προκαλεί όχι μόνο προβληματισμό, αλλά υπάρχουν κάποια στοιχεία γιατί υπάρχει αυτή η έξαρση και αυτό το πρόβλημα συνεχώς αυξάνεται. Κοιτάξτε, έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με τη Γενική Γραμματέα Ισότητας, έχει αλλάξει τελευταία, είναι η κυρία Χορμόβα, και με την μέχρι πρότινος Γενική Γραμματέα, την κυρία Σιρεγγέλα, που τώρα είναι Υφυπουργός Εργασίας. Ως πρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας, συνεδριάζουμε μαζί με τις δύο κυρίες κάθε μήνα. Και είναι αλήθεια ότι προβληματίζει όλους. Το φαινόμενο της έμφυλης βίας, της κακοποίησης των γυναικών, έχει οξυνθεί πάρα πολύ, όπως και της κακοποίησης των παιδιών. Και δεν μιλάμε μόνο για μια λεκτική κακοποίηση ή κάποιον, μιλάμε και για σεξουαλική κακοποίηση. Γινόμαστε κοινωνία από τα μέσα ενημέρωσης όλοι μας, φαινομένων τα οποία είναι λυπηρά και τα οποία πρέπει ως κοινωνία να αντιδράσουμε. Ειδικά για τα παιδιά, είναι το αύριο του τόπου μας. Πρέπει να ζήσουν την παιδική αθότητα. Πρέπει να τους έχουμε να χαρίσουμε το χαμόγελο και την αισιοδοξία στο πρόσωπό τους. Όπως και στις γυναίκες, σε κανέναν δεν επιτρέπεται, άντρα, γυναίκα, παιδί, να βιώνει δύσκολες καταστάσεις. Γνωρίζετε ότι περάσαμε μια μακροχρόνια οικονομική κρίση. Βιώσαμε την πανδημία, η οποία ήταν πρωτόγνωρη για όλους μας, και ακόμη τώρα προσπαθούμε όλοι να το ξεπεράσουμε και να επανέλθουμε σιγά-σιγά στην κανονικότητά μας. Η πανδημία έχει σαν αποτέλεσμα να περιοριστούν στο σπίτι και τα ζευγάρια, εγώ ξεκινώ από εκεί, χάθηκαν δουλειές, χάθηκαν θέσεις εργασίας, έτσι μέσα στις οικογένειες οξύθηκαν τα προβλήματα. Και πιστέψτε με και επιτρέψτε μου να τονίσω ότι η βία, κάθε μορφής βία, δεν γνωρίζει ούτε κοινωνικό ούτε οικονομικό επίπεδο. Υπάρχουν γιατί γίνονται αποδέκτες και από περιπτώσεις που δεν θα σκεπτόμαστε καν, από ανθρώπους οι οποίοι θα λέγαμε ότι είναι υπεράνω υποψίας. Τα φαινόμενα λοιπόν αυτά, τόσο της πανδημίας όσο και της οικονομικής κρίσης, επηρέασαν πολύ μέσα, δημιουργήσαν καταστάσεις, δημιουργήσαν εντάσεις στις οικογένειες, και εκεί στις οικογένειες όπου είναι και παιδιά, αυτά τα παιδιά βιώνουν αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, τα οποία παιδιά είναι οι αυριανοί ενήλικοι πολίτες. Επηρεάζεται ο ψυχισμός τους, επηρεάζεται... Πώς θα αντληθεί λοιπόν αυτό το πρόβλημα, το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα? Κοιτάξτε, γίνονται προσπάθειες από όλους τους φορείς που εμπλέκονται. Από εμάς που είμαστε στις Επιτροπές Ισότητας, από τους δικηγορικούς συλλόγους, από την αστυνομία, από τα συμβουλευτικά κέντρα. Εκεί είναι το πρώτο βήμα. Τα συμβουλευτικά κέντρα απευθύνονται οι γυναίκες. Μήπως θα πρέπει να υπάρξει και κάποιος άλλος σχεδιασμός και από την πολιτεία? Ακριβώς, και σε σχέση με τη δικαιοσύνη και σε σχέση με τον ποινικό κώδικα και σε σχέση με τις... Έτσι. Μήπως θα πρέπει να αλλάξουν λοιπόν κάποια πράγματα και να μην μείνουμε μόνο... Θα πρέπει να είναι λίγο πιο αυστηρά, να υπάρχει αυστηροποίηση στους κανόνες. Έτσι, και η πολιτεία και όπως σας είπα και στην αρχή, και η κυβέρνηση και ο κύριος Πρωθυπουργός έχουν δώσει πολύ μεγάλη σημασία στο θέμα της παιδικής κακοποίησης. Προσπαθούμε τώρα, θα είναι και μέσα στα σχολεία, σε κάποια σχολεία ενδεικτικά στην αρχή. Θα πρέπει να ξεκινήσουν όμως από τις οικογένειες. Θα πρέπει τα παιδιά, οι γονείς να τα ανατρέπουν εξίσου και τα αγόρια και τα κορίτσια. Με τις ίδιες υποχρεώσεις, τα ίδια δικαιώματα για να γίνουν υγιείς αυριανοί πολίτες. Ερχόμενοι και στο σχολείο, ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι πολύ σημαντικός. Χρειάζεται να βιώσουμε όλοι και να ζήσουμε σε μια όσο το δυνατόν ευνομούμενη κοινωνία. Δυστυχώς καθημερινά και πολύ πρόσφατα είδαμε και βλέπουμε πράγματα τα οποία είναι έξω από τη φαντασία μας, που δεν θα τα σκεπτόμαστε καν. Το έγκλημα στα αγγλικά νερά που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Αλλά είναι και άλλα. Συμβαίνουν πολλά. Ναι, πολλά και γύρω μας. Δεν είναι καθόλου μακριά από μας τα προβλήματα αυτά. Δεν είναι καθόλου μακριά από μας. Έτσι, δεν είναι στο, μπορεί να είναι στο διπλανό σπίτι σήμερα, αύριο να είναι στο δικό μας, είναι στην περιοχή μας, στη γειτονιά μας. Πρέπει να βοηθήσουμε όλους. Όλοι είναι πολίτες που... Και στους κόλπους της εκκλησίας, το χθεσινό παράδειγμα. Που οφείλουν να, κάνουν, να ζήσουν όμορφα. Έτσι. Και να βιώσουν όλες τις ηλικίες ανάλογα όπως πρέπει. Εμείς θα κάνουμε μια δυνατή προσπάθεια. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω και μια ακόμη φορά που συμμετέχουν και μας επιτράπει να έχουμε τη συνεργασία αυτή με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με την κυρία Ράπτη.
θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, να δώσουμε πάλι μια ένδειξη του φαινομένου αυτού της παιδικής κακοποίησης. Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε μέσα από αυτές τις εισηγήσεις. Θα το συνεχίσουμε τη δράση όμως και εμείς ως Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας. Θέλουμε την αρρωγή όλων εσάς, είστε πάντα δίπλα μας. Το γνωρίζουμε, οπότε έτσι μαζί όλοι σαν μια αλυσίδα να έχουμε συνέργεια των δράσεών μας. Έτσι μόνο θα μπορούμε να έχουμε και το όποιο αποτέλεσμα. Την επόμενη λοιπόν Δευτέρα ημερίδα από τις 10 έως τις 1, παιδική κακοποίηση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. Το θέμα. Παντού, όλοι μπορούν να παρακολουθήσουν. Νομίζω αξίζει να ακούσουμε έτσι κάποια πράγματα. Κυρία Μητροκώστα, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά στη διάθεσή σας. Καλό βράδυ και σε εσάς.